Να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα ποια επιδόματα αυξάνονται. Τους λέμε στους δέκτες μας. Επίδομα ανεργίας. Από 4,38 θα φτάσει. Από 4,62. 4,62, ωραία. Επίδομα και... επίσκεψης εργασίας. Ωραία. Υπάρχουν μια σειρά, από... βλέπουμε το ημερήσιο επίδομα από 17,51 ευρώ θα φτάσει τα 18,47 και προσέξτε, πάνω σε αυτό το 18,47 αυξάνονται τα επιδόματα... τα οποία μας ξεκινάς τώρα να μας λες, δηλαδή το επίδομα επίσκεψης εργασίας. Μακροχρόνια όπως... ανεργών, ειδικό εποχικό επίδομα, ειδικό βοήθημα που είναι μετά την λήξη επιδότησης ανεργίας, επίδομα αφαιρετικό του εργοδότη. Υπάρχει το ειδικό βοήθημα σε εκείνους που έχουν εκτίσει ποινητική στερητική της ελευθερίας ποινή, επίδομα διαθεσιμότητας, παροχία στις μητρότητες, επίδομα μαθητείας, επίδομα διαθεσιμότητας. Ναι. Επίδομα ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΗ, επίδομα άδεια συμμετοχή σε εξτάσεις για σπουδαστές φοιτητές και είναι και άλλα. Είναι δηλαδή η πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών του Λυκειακού. Τα προγράμματα απασχόληση, να πούμε ότι αυτά αυξάνονται κατά κάποιο τρόπο. Το επίδομα των ξεναγών, των δωροσφαγέων, των φορτωτών. Το διακοσάρι των μακροχρόνια ανέργων, να το πούμε, δεν πειράζεται καθόλου. Δεν αυξάνεται αυτό. Έτσι. Δεν επηρεάζεται αυτό. Δηλαδή αυτό δεν είναι συνδεδεμένο. Δεν είναι συνδεδεμένο ακριβώς. Αυτά που είδαν είναι τα πιο βασικά οι τηλεθέτες. Είναι 20 περίπου επιδόματα τα οποία... Και του ΟΑΕ και των επαγγελματιών. Και αυτά συμπαρασύρονται από το μισθό. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Είναι 20 περίπου επιδόματα. Τα πιο βασικά τα παρουσιάσαμε μόλις τώρα. Αλλά χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το επίδομα των μακροχρόνιων ανέργων, το 200, αυτό δεν αυξάνεται. Ναι, παιδιά, εγώ πάντως θα μείνω λίγο, γιατί όσο όλα τα αναλύεται, εγώ μένω σε αυτό κάτι που επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι δεν έχουν προχωρήσει την αναθεώρηση των κριτηρίων, έτσι, με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, από 1η Απριλίου, αν δεν κάνουν την αύξηση των κριτηρίων, δεν ανεβάσουν το εισόδημα των δικαιούχων, θα δούμε τη βάση, και κάποιους ακόμα να χάνουν επιδόματα. Έτσι, έτσι. Και είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Μα τώρα το ζήτημα στους πληστηριασμούς της ευαλωτότητας, το 7.000 που σου ζητάει να έχεις, το ατομικό εισόδημα συν 3.500. Είναι ήδη πολύ λιγότερο, ναι, από εκείνο που λαμβάνει κάποιος. Σε πετάει απ' έξω. Ναι. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Εδώ τώρα για να το εξηγήσουμε, γιατί ναι, δεν υπάρχει μόνο. Υπάρχει ο κατώτατος μισθός, υπάρχουν και οι πολυετίες. Άρα και σήμερα κάποιος που είχε 9 τριετίες το 12 λάμβανε 926 ευρώ νυχτά. Αυτό θα πάει τώρα 977 ευρώ νυχτά. Ναι, αυτό ναι, είναι δηλαδή ο ανώτερος κατώτατος μισθός. Μια άλλη κουβέντα είναι πότε θα δούμε, ο νόμος λέει όταν η ενεργία πέσει από 10%, να υπάρχει και ξεπάγωμα των πολυετιών, που είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Σωστό. Οι πολυετίες τώρα είναι κολλημένες το 12. Άρα όλη η νέα γενιά η οποία μπήκε στην αγορά εργασίας τελευταία δεκαετία, όσο και να τρέχει η προϋπηρεσία της, δεν ανεβαίνει καθόλου ο μισθός της. Διότι δεν μετράνε πολυετίες. Άρα ένα κρίσιμο θέμα, γιατί εδώ έχουμε μία στην ουσία έναν αρατσισμό στη νέα γενιά. Όταν άνθρωποι που δουλεύουν ήδη μια δεκαετία δεν έχουν δει ούτε μία τριετία να ανεβαίνει μισθολογικά. Απόλυτο αυτό, δίκιο. Αυτό άρα πρέπει να το δούμε. Είναι ένας αυτοματισμός, είναι ένας διαχωρισμός που είναι πια απαράδεκτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλή μέρα μας. Καλή χρονιά με υγεία. Και πάλι και στους δυο σας και όλους και στην εκπομπή και κυρίως σε όλο τον κόσμο. Μας καλά. Καλημέρα.